Για να πάμε το κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Παυγιώτη. Τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Επίσης καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν πολλά χρόνια πριν, νομίζω το 1989, είχα ξεκινήσει να κάνω το γύρο της Ελλάδας. Μια μοτοσυκλέτα, sleeping bag, την πέφτω σε ένα διαχωριστικό εκεί στη Νέα Αγχίαλο απ' έξω. Ήταν έτσι μεγάλο διάζωμα, με φήνικες, γκαζόν κάτω, μια χαρά. Δεν προλαβαίνω να την πέσω, ήρθαν και με σηκώσαν κατευθείαν. Που τι κάνεις, άνθρωπέ μου, ας πούμε. Ήρθαν οι συνάδελφοι. Τώρα, αν το κάνετε, θα έχετε πρόβλημα. Προφανώς. Ναι. Είπα να χρησιμοποιήσω αυτή την εμπειρία για να δω με ποια λογική. Ξέρω τώρα, στην πλατεία Αριστοτέλους, ή αυτό που μου γράψε πριν ένας φίλος εδώ, μου λέει το κάνουμε και στο Κολωνάκι. Με ποια λογική μπορεί κάποιος, επειδή το έχει ανάγκη, δεν θα διαφωνήσω, να την πέσει όπου να είναι. Πέρα από την πλάκα, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά και για εμάς τους αστυνομικούς, ειδικά και για τους πρόσφυγες, αλλά και για την πόλη. Και δεν είναι εικόνα καλή μέσα στο κέντρο της πόλης να βλέπεις τόσα άτομα. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει οργάνωση ούτε από το κράτος, ούτε από τους Δήμους και φυσικά από τις ΜΚΟ που παίρνουν και τόσα πολλά λεφτά. Και όλο αυτό το βάρος έρχεται και το σηκώνει για ακόμη μια φορά η αστυνομία. Πάντως, εγώ θέλω να το ρωτήσω όμως, έτσι όπως είναι. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα. Θα αρχόσουν Δημήτρη και θα έλεγε Γιώργη, σήκω όπως είσαι. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν πρέπει να είσαι εδώ και θα με διώχνεις. Έτσι θα μου λέγεις. Οφείλουμε. Έτσι είναι. Πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι εκεί. Αλλά οφείλουμε να τους. Για τους λόγους πρέπει να τους παρέχουμε να κάπου να μείνουν μέχρι να τακτοποιηθούν και να πάνε όπου επιθυμεί και ο καθένας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα δυστυχώς αυτό βλέπουμε δεν γίνεται. Όταν δεν το κάνετε όμως. Ένα λεπτάκι για να το καταλάβω. Δηλαδή λέει κάποιο. Κύριε Παυγιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε ανοχή στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Μην τους διώξετε τους ανθρώπους, δεν έχουμε που να τους πάμε. Λέει κάτι. Γιατί ξαναλέω ότι εγώ τη διαδικασία την έχω ζήσει προσωπικά αυτοματοποιημένα. Και δικαίως, καλά κάναν οι άνθρωποι, έτσι. Δεν το συζητώ που με διώξανε. Αντικειμενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και βλέπουμε σαν αστυνομική, πάλι ότι δεν ασχολείται κανένα σοβαρά. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πέρσι, σε ένα χρόνο, η Θεσσαλονίκη είχε. Εκτοποίηση που μισηλάβει 4.500 πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν τακτοποιηθεί 10.000 περίπου, 10.500 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μεγάλη. Είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός δηλαδή. Για τη Θεσσαλονίκη μόνο. Mm-hmm. Για τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, να ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί εδώ πέρα. Η αστυνομία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους αριθμούς με αυτούς τους αστυνομικούς που έχει αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Κάθε βράδυ τα ένα λεπτό. Ακούω την περιγραφή. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν έχει νόημα. Τι κάνεις από εκεί και πέρα. Δηλαδή, στην πλατεία Αριστοτέλου σήμερα, στο Λευκό Πύργο αύριο, στην έκθεση μεθαύριο και πάει λέγοντας. Εγώ εδώ και τόσες μέρες δεν βλέπω να συγκινείται κανένας. Αν θέλετε, μια σαν κάτοικος αυτής της πόλης και σαν αστυνομικός. Δηλαδή, οι αστυνομικοί τραβάνε το Γολγοθά εκεί, προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Να τους πάνε στις τουαλέτες στο αστυνομικό τμήμα ή και να τους δώσουν αυτά τα μικρά παιδιά, κανένας δεν συγκινείται. Αυτά είναι ανθρώπινες συμπεριφορές και δεν αμφισβητώ καθόλου ότι αστυνομικός και αστυνομικός, ο Έλληνας το έχει το φιλότιμο, αυτό δεν, ευτυχώς δεν μας το πήρε το μέλλον. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι εκεί το κράτος ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και δεν το λέω έτσι να το πετάξω και να φύγει από πάνω μας. Και εγώ, σαν αστυνομικός, υπηρετώ το κράτος. Από εκεί πέρα βλέπουμε δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Ώστε να φύγει αυτή μια άσχημη εικόνα, όπως και να κάνουμε την πράξη. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Επειδή άκουσα και συναδέλφους σας να το λένε, ότι πολλοί από αυτούς επιθυμούν να συλληφθούν. Προτιμάνε. Όλοι επιθυμούν να γίνει. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι θέλουν να συλληφθούν, να τακτοποιηθούν, να πάρουν το χαρτί και να φύγουν σε άλλη χώρα. Αυτή είναι η διαδικασία. Ξέρετε γιατί το λέω. Ακούσατε. Αυτό κάνουν όλοι. Δεν ξέρω τώρα, πάω από τον ελληνικό στον πληθυντικό, αλλά. Όπως είπα ότι εμένα κατευθείαν ήρθαν και μου είπαν σήκω από εδώ, δεν επιτρέπεται κτλ. Όταν πας και κοιμάσαι στην πλατεία Αριστοτέλους, προφανώς το κάνεις για να έρθει κάποιος και να σε πιάσει. Άρα έπεται η ερώτηση, έχετε οδηγίες να μην το κάνετε? Όχι, κοιτάξτε, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Για να καταλάβετε, σε ένα τούδουλου αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα, είναι 80. Δεν το καταλάβετε αυτό που είπα πριν. Μωρέ, το κατάλαβα. Απλώς αναρωτιέμαι το μετά ακριβώς τι θα είναι. Δηλαδή, οκ, θα γίνει hot spot η πλατεία Αριστοτέλους.
αυτό ακριβώς. Εκεί, ας πούμε, λέω ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση είτε από το κράτος, είτε από τους Δήμους, αλλά και φυσικά από τις ΜΚΟ που. Ένα βηματάκι πίσω. Εσείς από το αρχηγείο, από τη φυσική σας ηγεσία, έχετε εντολές για να κάνετε κάτι σε σχέση με την εκένωση, για παράδειγμα, της πλατείας? Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν. Και πρέπει να γίνει η τακτοποίησή τους. Δηλαδή πρέπει να πάρουν σε σήμανση, να βγουν φωτογραφίες, δαχτυλοσκόπηση. Πρέπει να αναγνωριστούν από ποια χώρα είναι. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι όλοι από τη Συρία και το Ιράκ, ώστε να θεωρούνται πρόσφυγες. Όλοι δηλώνουν. Υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία. Αυτή δεν μπορείς να την κάνεις έτσι, πήρα 200 άνθρωποι και την έκανα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πάντως και στην πλατεία Αριστοτέλους δεν μπορεί να παραμένουν, φαντάζομαι. Συμφωνώ απολύτως. Άρα τι, θα τους πετάξουμε στο Θερμαϊκό? Δεν έχουμε κρατητήρια, δεν έχουμε κελιά, τι κάνουμε? Sorry, συγγνώμη που το λέω δηλαδή, αλλά... Συμφωνούμε κι εμείς, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη οργάνωση. Δεν μου απαντάτε όμως καθαρά στο αν έχετε κάποιες οδηγίες, δηλαδή εδώ ή κάποιος σου λέει... Δεν υπάρχει κάποια οδηγία. Απλά δεν τους συλλαμβάνετε γιατί δεν έχετε που να τους πάτε. Αυτό ακριβώς, όλο το βράδυ... Καταπληκτικό, Αυτό δεν είναι υπερβολή, όλο το βράδυ... Όλο το βράδυ τα περιπολικά της Θεσσαλονίκης ασχολούνται πώς να μεταφέρουν τους πρόσφυγες ώστε να κοιμηθούν σε ποια αστυνομικά τμήματα. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα και αστυνόμευση στην πόλη. Μόλις πήρα ένα μήνυμα από το συνεννόματό σας, τον Δημήτρη τον Καμένο, τον ανεξάρτητο βουλευτή και αρχηγό της δύναμης ελληνισμού. Ρωτάει το εξής για εσάς. Εάν κουβαλάνε αρρώστιες, λέει, οι άνθρωποι αυτοί, τους εξετάζει κάποιος γιατρός και εσείς έχετε γάντια. Έχετε ειδικές υγειονομικές οδηγίες? Έχετε? Σας το διαβάζω όπως το έστειλε και τον ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Δεν ήθελα να το αναφέρω αυτό. Αυτοί εξετάζονται όταν μπουν σε κάποια hot spot. Από εκεί πέρα, στην όλη διαδικασία, στην πρώτη επαφή που έχουμε μια αστυνομική, δυστυχώς, αν κάποιος άνθρωπος έχει αρρώστιες, και προχθές ήμουν με ένα γιατρό και είχαμε αυτή τη συζήτηση, βλέπουμε ότι έχουν έρθει κάποιες αρρώστιες στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αστυνομικοί είναι εκτεθειμένοι, αλλά όχι μόνο οι αστυνομικοί, αλλά όλοι οι πολίτες. Δυστυχώς δεν γίνεται καμία εξέταση. Αυτή γίνεται μόνο στα hot spot και για σοβαρούς λόγους. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σχόλιο προσωπικό, δεν σας καλώ να πάρετε θέση. Αλλά με δεδομένο ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα, το οποίο είναι αναμενόμενο, είναι διωγγωμένο και. Μας έχει βρει ξεβράκο τους. Μας έχει βρει τελείως απροετοίμαστος. Εσείς οδηγίες δεν έχετε. Πού να τους πάτε δεν υπάρχουν. Γιατροί να δώσουν κάποιες κατευθύνσεις ή ξέρω εγώ να πάρετε κάποια πρώτα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας με αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω πώς να το πω, της συναναστροφής σας με αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχετε. Δηλαδή, ούτε σχολική εκδρομή. Ούτε σχολική εκδρομή. Χορηγούνται, αλλά και εμείς έχουμε κάνει δωρές στις υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται, οι πιο βασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται με γάντια, με μάσκες. Αλλά από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ακόμα πέρα από αυτά τα πράγματα υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, αυτοί θα εξεταστούν να μπουν σε hot spot ή από μόνοι τους αν επιθυμούν να κάνουν κάποια εξέταση. Στην πρώτη επαφή που θα έχει ο αστυνομικός, πραγματικά δεν γνωρίζει κανένας και έχουν προκύψει πολλά προβλήματα και πολλές αρρώστιες συναδέλφων που είχαν οι πρόσφυγες. Δεν υπάρχει αυτό. Όντως. Κύριε Παυγιώτη, σας πω ένα τελευταίο. Προέρχεται από την εμπειρία μας εδώ στον Πειραιά. Και φαντάζομαι μπορείτε να μιλήσετε και με τους συναδέλφους σας να σας τα επιβεβαιώσουν αυτό που θα σας πω. Θυμάστε που στην Αθήνα είχαμε δημιουργηθεί κάτι αυτοσχέδια hot spot, το ένα είχε γίνει εδώ στο λιμάνι. Ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι λοιπόν σε καμιά εβδομάδα, μπορεί και να μην είχε περάσει εβδομάδα, ήταν ανάμεσα τους διάφοροι Αφγανοί κλπ. Είχαν δικτυωθεί κατευθείαν με τους υπολείπους εμπόρους ναρκωτικών. Και εδώ γινόταν μιμπό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι στο ελληνικό, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είχε στηθεί μια κατάσταση όπου εκδίδονταν τα κοριτσάκια, τα οποία τα είχαν συλλάβει επί της ουσίας άλλοι μετανάστες, πρόσφυγες, δεν ξέρω, πέστε τους όπως θέλετε, και τα είχαν πάρει από τις οικογένειες των Σύρων. Αυτά τα αναφέρω, διότι αυτές οι ιστορίες εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και τις έχουμε δει πια πολλές φορές. Εντάξει, όλοι έχουμε ακούσει πολλά, μπορεί να γνωρίζουμε περισσότερα. Είμαι σίγουρος. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και να σας πω κάτι. Βλέπουμε στα hot spot καθημερινά συμπλοκές και εδώ πρέπει να παρεύει το κράτος, δηλαδή η ΜΚΟ. Βλέπουμε μαλώματα, μαχαιρώματα, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους ξεχωρίζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι λέει ο άλλος είναι
Σύριος, αλλά δεν είναι Σύριος, είναι Ιρακινός, είναι από οτιδήποτε αλλού. Και εκεί πέρα ο καθένας προσπαθεί να πάρει, να το πω έτσι μέσα ουγικά, την εξουσία, τον έλεγχο των hot spot. Και βλέπουμε σε καθημερινή βάση συμπεριφορές βίας και τέτοια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να μην ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση, γιατί ενδεχομένως να ξεφύγει. Θα συμφωνήσω. Πρέπει το κράτος να παρέμβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σαν πολίτες και σαν αστυνομικές στην κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Δεν ξέρω αν γίναμε σοφότεροι. Πάντως νομίζω ότι η αποτύπωση του προβλήματος ήταν σαφέστατα έτσι σχεδόν δραματική.